αγαπημένοι μου βίβιτι βόβιτι tubers, τι κάνετε? Βιντεάκι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβηκε. Το γύρισα ακριβώς το ίδιο θέμα που θα κάνω και σήμερα. Και πάω να το επεξεργαστώ και βλέπω ότι είναι κατάθολο, δεν είχε εστιάσει καθόλου η κάμερα. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορούσα να το ξαναγυρίσω γιατί έπαθα μια εξαιρετική δηλητηρίαση. Σε αυτό το κανάλι, εάν δεν έχετε ήδη βαρεθεί να είμαι συνέχεια άρρωστη, σίγουρα θα βαρεθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρρωσταίνω συνέχεια. Αλλά θα ανέβει σήμερα, προφανώς το βλέπετε τώρα, μαζί με ένα τέλειο νέο, δύο τέλεια νέα. Το πρώτο είναι ότι από εδώ και πέρα θα ανεβαίνουν τρία βίντεο την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μου λέγατε πολύ καιρό, ανέβασα και ένα δεύτερο βίντεο την εβδομάδα, ανέβασα και ένα δεύτερο. Τρία ρε παιδιά, ορίστε δικά σας. Τρία βίντεο την εβδομάδα λοιπόν, και το δεύτερο καλό νέο είναι ότι από τον Νοέμβριο και για 6 μήνες σίγουρα, ίσως και παραπάνω, στη συνεργασία με την Ευγενία Σαββίδου και την Αέλια Ψυχής, που έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Άμα δεν έχεις δει το βίντεο θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή για να το δεις. Θα ανεβάζουμε ένα βίντεο το μήνα με διάφορα θέματα που αφορούν τα παιδάκια μας, όπως είναι ο φόβος, η αυτοπεποίθηση, η προσκόλληση, η εκρήξη θυμού και πολλά 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 άλλα. Φυσικά πριν από κάθε βίντεο θα ανεβάζω post στο Instagram, μπορεί να ανεβάζω και εδώ πέρα στις δημοσιεύσεις που έχει κάποιες επιλογές στο YouTube, για να μου γράφετε ερωτήσεις σας πάνω στο θέμα, να σας τις απαντήσουμε. Και νομίζω αυτά είναι αυτά που ήθελα να πω. Πάμε στο βίντεο! Το σημερινό βίντεο αφορά το attachment parenting ή στα ελληνικά την γονεϊκότητα της προσκόλλησης. Και πιστέψτε με, αυτό το βίντεο θα είναι το όπλο σας για όλους αυτούς που σας λένε «Αχ, μωρέ, εσύ το κακομαθαίνεις το μωρό, γιατί το κρατάς όλο αγκαλιά, γιατί κοιμάσαι μαζί του, μέχρι πότε θα το θυλάζεις, το θέλει να θυλάζει όλη του τη ζωή». Τι άλλο λένε? Ποια είναι τα άλλα που λένε? Δεν μου έρχεται κανένα, βρε παιδιά, γράψτε μου σε από κάτω ποια είναι αυτά που μας λένε συνήθως, που μας κατηγορούν ότι τι τα κάνουμε τα παιδιά μας. Με αυτό το βίντεο θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που κάνετε, που σας βγαίνουν αυθόρμητα να κάνετε για τα παιδιά σας, να τα κρατάτε συνέχεια αγκαλιά, να κοιμόσαστε μαζί τους, να τα παρηγορείτε μόλις κλαίνουν να τρέχουν, αυτό, να το άλλο, άφησα τα και λίγο να κλάψουνε, μάλλον σε τα και λίγο, όλα αυτά που δεν κάνουμε, που αυθόρμητα δεν κάνουμε, ανήκουν στο attachment parenting, δηλαδή το να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε ανάγκη του μωρού μας. Ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία σε αυτό, στο κλάμα του, στην ανάγκη του για αγκαλιά, στην ανάγκη του για παρηγοριά, για συντροφιά. Όλα αυτά ανήκουν στο attachment parenting και θα μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια του βίντεο για αυτά. Θέλω από την αρχή του βίντεο όμως να σας πω ότι είναι απολύτως φυσιολογικά όλα αυτά που κάνετε. Και τα μωρά δεν κακομαθαίνουν, αλλά αντιθέτως με το να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε τους ανάγκη και να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ για σένα, τα κάνει να μεγαλώνουν περισσότερο υγιή, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Γίνονται περισσότερο ολοκληρωμένοι, όχι περισσότερο, γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι και αυτό τους βοηθάει και στη σχέση τους, στη μετέπειτα ζωή τους, στην ενήλικη ζωή τους. Το attachment parenting λοιπόν, ή αλλιώς η γονεϊκότητα της προσκόλλησης, αντιμετωπίζει το παιδί ως ένα όν. Ως ένα πλάσμα που πραγματικά χρειάζεται ανταπόκριση στις ανάγκες του, και όχι ως ένα χειριστικό όν που μπορεί να μάθει ή να κακομάθει, που θέλει να μας χειριστεί και θέλει να μας κάνει ό,τι θέλει. Όπως ξέρουμε ή όπως ακούμε, δεν έχουν όλοι οι γονείς αυτή την σχέση, να πω, αυτόν τον τρόπο ανατροφής για τα παιδιά τους. Κυρίως σε παλιότερες γενιές συνηθίζεται αυτό που λένε και εσύ θα το μαλώνεις, αλλά θα το αγαπάς. Εντάξει, εγώ το αγαπάω και χωρίς να το μαλώνω, δεν χρειάζεται, ας πούμε. Υπάρχουν, ναι, και γονείς που δεν εφαρμόζουν το attachment parenting. Ελπίζω μετά από αυτό το βίντεο να αλλάξει η γνώμη σας, να δείτε τα ωφέλη αυτής της μεθόδου, του να φερόμαστε με... πώς να το πω, με στοργή στο παιδί μας, πόσα ωφέλη έχει για το ίδιο αλλά και για τη μεταξύ μας σχέση, και να αλλάξεις τάσεις όσο γίνεται, γιατί βέβαια για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να σου βγαίνει από μέσα σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις από τη στιγμή που δεν σου βγαίνει αυθόρμητα και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση και εσωτερική σκέψη με τον εαυτό σου καθημερινή, για να μπορέσεις να το καταφέρεις εάν δεν σου βγαίνει. Πάμε στα ωφέλη. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς προσκολλημένους, υγιώς προσκολλημένους σε αυτά, τείνουν να είναι πιο υγιεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τα παιδιά που
μεγαλώνουν έτσι με την αμέριστη φροντίδα και την αμέριστη προσοχή των γονιών τους. Τείνουν να είναι πιο υγιή, γιατί είναι παιδιά που δεν κλαίνε, δεν αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο να κλαίνε και να αγωνιούν για την επιβίωσή τους. Γιατί το κλάμα, το σπαρακτικό κλάμα σε ένα παιδί είναι αυτό, να το έχετε στο μυαλό σας. Και έτσι δεν παράγουν την κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι μια ουσία που παράγεται στον οργανισμό των ατόμων με το κλάμα. Αφού δεν παράγουν την κορτιζόλη, δεν καίνε επίσης θερμίδες, οπότε είναι πιο ήρεμα, πιο δεκτικά στο περιβάλλον τους, παίρνουν πιο εύκολα βάρος, δεν χάνουν θερμίδες και χτίζουν και ένα πάρα πολύ δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια σε αυτό συμβάλλει και ο θυλασμός που τα ωφέλη του είναι πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να τα πούμε, είναι αδιαμφισβήτητα. Στο ίδιο κουτάκι στην υγεία θα μπει και το ότι οι μητέρες που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο γονεϊκότητας ξέρουν τα παιδιά τους πάρα πολύ καλά, δεν ξέρουν όσο κανείς άλλος, μπορούν να παρατηρήσουν την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, την παραμικρή αλλαγή στον τρόπο που φέρονται, που λειτουργούν τέλος πάντων και να παρατηρήσουν αμέσως κάτι περίεργο. Είναι πάρα πολύ καλή βοηθή για τους γιατρούς, για τους δασκάλους, για ό,τι πλαισιώνει το παιδί εν πάση περιπτώσει και μπορούν να προλάβουν πάρα πολλά πράγματα και να εξηγήσουν λεπτομερώς τι συμβαίνει στο παιδί τους για να λάβουν αυτή τη βοήθεια. Δηλαδή είναι μητέρες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το παιδί του. Σε συνέχεια της καλής υγείας, έρχομαι να σας πω ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με τη μέθοδο του attachment parenting είναι και πιο έξυπνα, όχι πολύ δεν θέλω να λέω υπερβολές σε αυτό το κανάλι, ποτέ. Τείνουν να είναι και πιο έξυπνα. Και αυτό γιατί δεν κλαίνε, όπως είπα και πριν, δεν παράγουν την κορτιζόλη, βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας συνεχώς και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι ένα βρέφος. Να είναι ανοιχτά στο περιβάλλον τους, να είναι σε κατάσταση μιας ήρεμης εγρήγορσης. Δηλαδή να είναι δεκτικά και ήρεμα, ώστε να μπορούν να παρατηρούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από γύρω και να μαθαίνουν. Το τρίτο είναι ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με αυτή τη μέθοδο, δηλαδή με γονείς που τα αντιμετωπίζουν με ευαισθησία, με στοργή, εφαρμόζουν, όπως λέμε στα ελληνικά, τη γονεϊκότητα της προσκόλλησης, είναι πιο ήρεμα. Και αυτό γιατί γνωρίζουν ότι οι γονείς τους θα ανταποκριθούν σε κάθε τους κάλεσμα, τους εμπιστεύονται και έτσι είναι πιο ήρεμα. Δεν σπαταλάνε χρόνο να κλαίνουν, αυτό το λέω μέχρι το τέλος του βίντεο. Και όταν χρειαστεί να κλάψουν για να μας δηλώσουν κάποια δυσαρέσκεια ή να μας φωνάξουν ή να δείξουν ότι κάτι έχουν ανάγκη, το κάνουν ήρεμα. Δηλαδή ένα μωρό που μεγαλώνει κατά αυτόν τον τρόπο γονεϊκότητας και θα ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και θέλει να μας δηλώσει ότι έχει ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και φοβάται, δεν θα αρχίσει να ουρλιάζει και να ορίεται, μπορεί να βγάλει μια απλή φωνούλα απλά να καταλάβουμε ότι είναι ξύπνιο και να πάμε. Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα το λέω με προσωπική εμπειρία, είναι κάτι που κάνει το δικό μου παιδί, δεν το έκανε από την αρχή, προφανώς ξύπνησε τη νύχτα και ούρλιαζε σαν μωράκι, αλλά βλέποντας ότι εγώ κάθε φορά πηγαίνω, πάντα είμαι εκεί, πάντα πηγαίνω, πλέον ξυπνάει μέσα στη νύχτα όσο και να φοβάται, γιατί πολλές φορές πηγαίνω και κάνει από το φόβο της, δεν θα κλάψει για να πάω, απλά θα φωνάξει λίγο και ξέρει ότι θα πάω, οπότε είναι πιο ήρεμα. Τα παιδιά αυτά γίνονται ανεξάρτητα όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν ανεξάρτητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού περάσουν πρώτα από μια φάση υγιούς εξάρτησης από το γονιό τους. Αυτό, και εδώ θέλω να πω αυτό που μας λένε μέχρι πότε θα θυλάζεις. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει κανένα παιδί να πάει φαντάρος και να θυλάζει ακόμα. Δηλαδή θέλω να το ταιριάξω εδώ πέρα με την υγιή εξάρτηση και με την ανεξαρτησία του παιδιού, ότι θα γίνει ανεξάρτητο. Δεν έχει να κάνει πόσο το κρατάς αγκαλιά, πόσο το θυλάζεις, αν κοιμάσαι μαζί του. Εσύ δίνεις ασφάλεια στο παιδί σου, του δίνεις τα κατάλληλα θεμέλια να σταθεί μόνο του στα πόδια του, εμπιστευόμενο τον εαυτό του και έχοντας εμπιστοσύνη και σε σένα, ότι my mom got my back, δηλαδή η μαμά μου θα είναι πάντα εδώ για μένα. Παιδιά αυτά μπορούν να οργανώσουν και να αυτορυθμίσουν στοιχειοδός τον εαυτό τους όταν έρθει η ώρα φυσικά να το κάνουν, μιμούμενα τον τρόπο που οι γονείς τους φροντίζουν, οργανώνουν και ηρεμούν τα ίδια. Δεν είναι τρομερό αυτό? Δηλαδή το παιδί μας γίνεται ανεξάρτητο, μαθαίνει να φροντίζει τον εαυτό του με βάση το πως εμείς το φροντίζουμε.
Τα παιδιά που μεγαλώνουν λοιπόν με attachment parenting αναπτύσσονται και περισσότερο. Αφού δεν καταναλώνουν χρόνο λοιπόν στο να κλαίνε, όπως έχω πει άπειρες φορές σε αυτό το βίντεο, έχουν χρόνο να πάρουν όλες τις κατάλληλες θερμίδες τους, είτε από το θυλασμό είτε από το bottle nursing, και να αναπτυχθούν. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το να είμαστε γονείς δεν ξεκινάει από όταν έρθει ένα παιδί στον κόσμο, αλλά ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, άμα θέλεις να εφαρμόσεις το attachment parenting στο παιδί σου, το οποίο έχει πάρα πολλά ωφέλη, είναι εξαιρετικά καλό και για εσένα ως γονιό και για το παιδί σου και για το παιδί σου στην ενήλικη ζωή του, καλό θα είναι να αρχίσεις να φέρεσαι, να ενημερώνεσαι για τη ζωή, για την κοινή σου πορεία με το παιδί από πιο πριν. Δηλαδή, χρειάζεται να διαβάσεις για τον θυλασμό, και αυτό το λέω ως ένα άτομο που δεν το έκανα, γιατί θεωρούσα ότι είναι κάτι φυσικό, θα τα καταφέρω, και δεν τα κατάφερα γιατί δεν είχα ενημερωθεί. Οπότε χρειάζεται να διαβάσεις για τον θυλασμό, χρειάζεται να διαβάσεις για τα στάδια της εγκυμοσύνης, να ενημερωθείς για όλες τις επιλογές που μπορείς να έχεις πάνω στον τοκετό σου, να ενημερωθείς για τις διαφορετικές επιλογές που μπορεί να έχεις πέρα από το θυλασμό, γιατί μπορεί, ναι, σέβομαι ότι μπορεί να μην σου ταιριάζει, να μην μπορείς να το κάνεις, να μην ταιριάζει σε ένα ως άτομο ή στο μωρό σου ή σαν οικογένεια, να μην θα αντιπροσωπεύει και να μην μπορείτε να τα βγάλετε εις πέρας. Αλλά επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να μην μπορούν να καταφέρουν να θυλάσουν λόγω κάποιου νοσήματος που έχουν, που μπορεί να μεταφερθεί στο μωρό μέσω του θυλασμού. Οπότε η εναλλακτική εδώ πέρα είναι το bottle nursing, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, αλλά είναι φυσικά το τάισμα του μωρού με μπουκάλι και σε σκόνη, αλλά όπως θα κάναμε και με το θυλασμό, δηλαδή αγκαλιά στη μητέρα, skin to skin, δέρμα με δέρμα, και κάθε πότε θέλει το μωρό να τρώει, δηλαδή δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα. Όπως κάνουμε και στο θυλασμό, όποτε πεινάει το μωρό του δίνουμε γάλα, έτσι και στο bottle nursing, όποτε πεινάει το μωρό του δίνουμε το μπουκάλι και όσο πιει, και ξανά και ξανά και ξανά. Μπορείτε να το ψάξετε αυτό, μπορείτε να ψάξετε πάρα πολλά, νομίζω σας ανοίγω με αυτό το βίντεο, τις επιλογές του κετού, τις επιλογές της αναισθησίας, τα πάντα. Όλα αυτό το πακετάκι είναι κομμάτι της γονεϊκότητας, της προσκόλλησης, να είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα γύρω από το παιδί μας. Σε αυτό το βίντεο έχω πει πολλές φορές ότι το attachment parenting βοηθάει τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους, δηλαδή στη σχέση τους ως ενήλικες. Αλλά δεν έχω εξηγήσει νομίζω γιατί. Και πάμε αμέσως να σας πω. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, η φροντίδα, η ηρεμία, όλο αυτό το κάνει ένα άτομο απαλλαγμένο από φοβίες, από καχυποψία, χωρίς τάσεις βίας, χωρίς να έχει μέσα του ένα γενικευμένο αίσθημα αστάθειας, χωρίς να αισθάνεται ανασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να έρθει κάποιος να του καλύψει τα κενά του, να αγωνιάει για αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ένα παιδί το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο και υγιές άτομο. Σε αυτό το σημείο θέλω πάρα πολύ να τονίσω τη βία, την κατάσταση της βίας ενδοοικογενειακής, γενικότερης βίας, και θέλω να πω ότι η βία γεννάει βία, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από το attachment parenting, ότι δηλαδή Ποτέ δεν ασκούμε κανενός είδους βία στο παιδί μας. Είτε αυτό είναι φωνή, είτε αυτό είναι απειλή, είτε αυτό είναι οποιοδήποτε είδος τιμωρίας, είτε αυτό είναι ξύλο ακόμα χειρότερο. Γιατί το παιδί μας δεν θα μάθει μέσα από αυτά. Το παιδί μας θα σταματήσει την κακή συμπεριφορά όταν εμείς χρησιμοποιήσουμε βία απέναντί του, μόνο και μόνο επειδή φοβάται, και αργότερα στη ζωή του είτε προς άλλους είτε προς εμάς θα χρησιμοποιήσει βία. Μπορεί την ίδια ακριβώς που δέχτηκε, μπορεί ακόμη περισσότερη βία. Και αν δείτε γύρω μας, η κοινωνία έχει γεμίσει με άτομα που μέσα τους έχουν φοβία, ανασφάλεια και αυτή τη βία που ακούμε συνέχεια. Οπότε καλό είναι να κάνουμε αυτό το βήμα μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τη μικροκοινωνία μας, το μικρό κοσμό μας, για να βγουν στην κοινωνία περισσότερο ολοκληρωμένοι και υγιείς άνθρωποι. Για να εφαρμόσεις λοιπόν το attachment parenting, πέρα από το ότι πρέπει να ενημερωθείς, πέρα από το ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις το παιδί σου με ευαισθησία και να δείχνεις σεβασμό προς το άτομό του και σε κάθε καλεσμά του και σε κάθε του ανάγκη,
Είναι πάρα πολύ σημαντική και η σωματική επαφή. Πριν ανέφερα τη skin to skin, δέρμα με δέρμα σωματική επαφή, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα μωρά μας. Θέλω να γενικεύσω την επαφή και να πω, μην τα κρατάς αγκαλιά. Έλα μωρέ τώρα επιτέλους, τα κακομάθια όλη μέρα αγκαλιά το έχεις, άστο και λίγο μόνο του. Τα παιδιά μας έχουν ζήσει 9 ολόκληρους μήνες μέσα μας, ως κομμάτι μας. Το να βγουν στον έξω κόσμο, αρχικά έχω πει και σε άλλο βίντεο ότι μέχρι κάποια ηλικία ακόμα θεωρούν ότι είμαστε ένα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το ότι έχουμε διαχωριστεί. Οπότε καταλαβαίνετε το σοκ και καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη είναι το να περνάνε χρόνο στην αγκαλιά μας, να μας μυρίζουν, να μας αισθάνονται και να αισθάνονται γενικότερα ασφάλεια και ότι είμαστε δίπλα τους. Ένα παιδί που περνάει αρκετό χρόνο έχοντας σωματική επαφή με τους γονείς του και κυρίως με τη μητέρα του, αισθάνεται ότι το αγαπούν, αισθάνεται ήρεμο, αισθάνεται ασφαλές και αυτό το κάνει να θυλάζει ή να τρέφει πιο αποτελεσματικά, να είναι περισσότερο ήρεμο, να μην κλαίει και να κοιμάται καλύτερα. Δηλαδή βλέπετε πόσα ωφέλει από αυτό που ακούμε, το μην το κρατάς αγκαλιά, θα κακομάθεις. Πόσα ωφέλει όμως έχει αυτή η αγκαλιά. Άλλο πάρα πολύ σημαντικό για το attachment parenting είναι η εξασφάλιση ασφαλών συνηθειών ύπνου. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολύ συχνά που μου λένε μέχρι πότε ξυπνούσε η Ελίδα το βράδυ, πώς της έμαθες να μην ξυπνάει. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα μηνύματα και δεν έχω κανένα πρόβλημα και απαντάω φυσικά. Όμως θέλω να ξέρετε ότι το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό. Η Λίδα ήταν ένα παιδάκι που ξυπνούσε 2 φορές τη νύχτα μέχρι 4 μηνών, ας πούμε, και μετά ξυπνούσε μόνο μία, τώρα δεν ξυπνάει καθόλου. Όμως αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Τα παιδάκια μπορούν να ξυπνάνε τη νύχτα και ανά μία ώρα. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί οι ανάγκες που έχουν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, είτε για συντροφιά, είτε για φαγητό, είτε επειδή ζεσταίνονται, επειδή κρυώνουν, επειδή διψάνε. Όλες αυτές οι ανάγκες δεν σταματούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζονται. Οπότε τα παιδάκια μας είναι πάρα πολύ λογικό να ξυπνάνε τη νύχτα και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδάκι να μην ξυπνάει αρκετές φορές τη νύχτα ή να μην ξυπνάει καθόλου τη νύχτα, εάν δεν εκπαιδευτεί με διάφορες μεθόδους να το κάνει, όπως μία από αυτές είναι το cry out. Δεν θα πω για το κρατά, το μόνο που θα πω είναι ότι έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε αυτό το βίντεο ότι το να κλαίσει παρακτικά το μωρό μας σημαίνει ότι αγωνιά για την επιβίωσή του. Μπορείτε να καταλάβετε για αυτή τη μέθοδο από αυτό. Οπότε το να ξυπνάει ένα παιδάκι τη νύχτα είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και άμα θέλει να κοιμηθεί μαζί σας, άμα εσείς αισθάνεστε ότι θέλει να κοιμηθεί μαζί σας, μπορεί να κοιμηθεί μαζί σας, γιατί αυτό είναι που το κάνει να αισθάνεται ασφάλεια και το κάνει να αισθάνεται και ηρεμία και αυτό είναι και όλο το νόημα της εγκύμησης. Δεν θα κοιμάται μαζί σας μέχρι να παντρευτεί, ούτε όταν παντρευτεί. Θα σταματήσει να κοιμάται μαζί σας μόλις αυτό αισθανθεί ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και καλά με τον εαυτό του, που θα συμβεί πάρα πολύ σύντομα εάν εφαρμόζετε αυτή τη μέθοδο, σας το υπόσχομαι. Και το τελευταίο που θέλω να πω για αυτό το βίντεο είναι η εξασφάλιση της ασφαλούς φροντίδας και της συνεχής φροντίδας για το παιδί μας, ακόμα και όταν εμείς οι γονείς λείπουμε. Το ιδανικότερο για τα παιδιά φυσικά είναι να είναι με τους γονείς τους, με τον κύριο φροντιστή τους, δηλαδή τη μητέρα τους, μέχρι τα 2,5 χρόνια. Όμως αυτό στη σύγχρονη κοινωνία δεν γίνεται και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι και εσείς και εγώ, χρειάζεται να δουλέψουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε για το παιδί μας είναι να του βρούμε έναν φροντιστή που να το αντιμετωπίζει όπως το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Να ακολουθεί μία κοινή πορεία με εμάς, να εφαρμόζει όλες τις μεθόδους που εφαρμόζουμε και εμείς στο σπίτι. Χρειάζεται να δίνουμε στο παιδί μας ένα σταθερό περιβάλλον, οπότε αυτός ο φροντιστής πρέπει να επιλεχθεί με πάρα πολύ προσοχή και φυσικά το παιδάκι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί από το είμαι 24 ώρες 24 ώρες με τη μαμά μου στο είμαι 8 ώρες με κάποιον άλλον χωρίς τη μαμά μου. Πολύ περίεργο είναι αυτό για το παιδί. Οπότε χρειάζεται χρόνο. Την εβδομάδα προσαρμόγηση, όπως λέγεται, στο εξωτερικό για το σχολείο αλλά και για το σπίτι και φυσικά μπορεί να είναι και παραπάνω από μια εβδομάδα όσο χρειαστεί το μωρό μας για να προσαρμοστεί. Είναι δεδομένα και θα μου πείτε δεν γίνεται να το κάνω αυτό, εγώ δουλεύω. Δεν θα το κάνεις φυσικά όταν είναι να πας τη Δευτέρα στη δουλειά. Θα το ξεκινήσεις να το κάνεις ένα μήνα νωρίτερα, ώστε να πας τη Δευτέρα, την τάδε Δευτέρα που θα πρέπει να πας τη δουλειά σου, με το κεφαλάκι σου ήσυχο, το μωρό μου είναι ήρεμο, είναι καλά, είναι εντάξει, έχει μάθει
στο νέο άτομο και το νέο άτομο πάνω απ' όλα ακολουθεί κοινή πορεία με μένα, οπότε αισθάνομαι και εγώ ασφάλεια. Και το τελευταίο και κλείνω αυτό το βίντεο είναι η διατήρηση της ισορροπίας στην προσωπική ζωή των γονέων. Και δεν μιλάω ως ζευγάρι ή ως ας πούμε είναι ένας χωρισμένος γονιός ή είναι ένας μόνος γονιός, τι θα κάνεις στην προσωπική του ζωή, όχι. Μιλάω για σένα μαμά, για σένα μπαμπά ως άτομο. Δηλαδή το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, το να είμαστε εμείς ήρεμοι μέσα μας, χαρούμενοι, να αισθανόμαστε ισορροπημένοι, να μην αισθανόμαστε μόνοι, πληγωμένοι, φοβισμένοι, να μην έχουμε αρνητικά συναισθήματα, είναι πάρα πολύ, έχει άμεση σχέση με το μωρό μας και το πώς μας βλέπει το μωρό μας και το πώς αισθάνεται το μωρό μας. Είναι αυτό που λέμε, χαρούμενη μαμά, χαρούμενο μωρό. Το να φροντίζεις τον εαυτό σου είναι σαν να φροντίζεις το παιδί σου. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας, να αφιερώνουμε χρόνο με φίλους που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, να βρούμε μία ομάδα που να μας πλαισιώνει και να είναι ομάδα προστασίας μας, να το πω. Από εκεί που αντλούμε τη δύναμη, από εκεί που βρίσκουμε παρηγοριά, από εκεί που έχουμε χαρούμενες στιγμές, ώστε εμείς να είμαστε πρώτα καλά για να μπορέσουμε να φροντίσουμε και το μωρό μας. Είναι αυτό που συμβαίνει στα αεροπλάνα. Όταν πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου, ποιος θα τη βάλει πρώτα? Ο γονιός, για να φροντίσει το παιδί. Και δεν θα κλείσω με αυτό, ήθελα να κλείσω γιατί ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν θα κλείσω με αυτό. Θα κλείσω λέγοντας ότι αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι βοήθεια από κάποιο ειδικό, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τη λάβεις για το παιδί σου, γιατί το να είσαι εσύ καλά σε κάνει πιο αποτελεσματικό γονιό, πιο καλό γονιό και κάνει το παιδί σου να αισθάνεται ασφάλεια και ήρεμο. Αυτά είναι αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον, να βρήκατε τις απαντήσεις σας για όλους αυτούς τους εκπαιδευτές μωρών που τα ξέρουν όλα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά ελπίζω και εσείς που δεν αντιμετωπίζετε τα μωρά σας, τα παιδιά σας με αυτόν τον τρόπο, έχετε ακούγοντας το ωφέλη πιστή για τη μέθοδο και να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τα στοιχεία σας. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή μεθαύριο. Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο BBT Bobbity Tube.